Νέο καμπανάκι για το πόσιμο νερό που χάνεται για αρδευτικές ανάγκες κρούει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ με αφορμή τον κίνδυνο της λειψιδρίας που έχει ήδη ξεπροβάλει εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής. Ο Γιώργος Μαρινάκης, που πρόσφατα εξασφάλισε χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για το έργο της ανόρυξης μιας γεώτρησης στην περιοχή της Αρχοντικής, απευθύνει δημόσια έκκληση ώστε να διαχωριστεί επιτέλους το αρδεύσιμο από το πόσιμο νερό για να σταματήσει, όπως είπε, η τρομακτική σπατάλη. Είναι καιρός να βάλουμε στην ατζέντα μας προγράμματα να διαχωριστεί το αρδεύσιμο από το πόσιμο νερό. Εκεί γίνεται, στην άρδευση γίνεται η τρομακτική σπατάλη νερού, και όταν έχουμε και τέτοιο πρόβλημα μπροστά μας, λειψιδρίας εννοώ, δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να ποτίζουμε με το νερό που πρέπει να πίνουμε. Πρέπει να γίνει πλήρης διαχωρισμός και έτσι θα εξοικονομήσουμε και πόρους φυσικούς και ενέργεια. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το παράδειγμα που παρουσιάζει ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος με απλά λόγια εξηγεί ότι από τις 100 μονάδες νερού που αντλείται από τα έγκατα της γης, μόνο οι 12 με 14 πάνε για το πόσιμο νερό και οι υπόλοιπες περίπου 82 οχετεύονται στη γεωργία. Από αυτό σπαταλιέται το 67, από την έλλειψη δικτύων και πολιτικής. Είναι ένα θέμα που πρέπει να έχει σκύψει. Διαχρονικά η ελληνική πολιτεία δεν το έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η τηλεμετρία σε μια πόλη που χάνει από τις 12 μονάδες πολλές φορές τις 4 ή τις 5 ή τις 3. Όταν έχουμε τις 85 μονάδες και χάνουμε τα 3/5 τουλάχιστον από αυτές. Εκεί είναι λοιπόν η ανάγκη να κάνουμε ρυθμίσεις και τηλεμετρίες και διαχωρισμό δικτύων. Σε ό,τι αφορά πάντως στη γεώτρηση της Αρχοντικής που βρίσκεται στα δυτικά του Ρεθύμνου, ο Δήμαρχος της πόλης αναφέρθηκε στη σημασία αυτών των παρεμβάσεων στους Μητροπολιτικούς Δήμους της επαρχίας. Όταν ακούμε για Μητροπολιτικούς Δήμους, μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην επαρχία, οι Μητροπολιτικοί Δήμοι στην ουσία είναι Δήμοι που περιβάλλονται, όπως ο Δήμος Ρεθύμνης, από 101 χωριά, με ιδιαίτερα προβλήματα και στη γεωργία και στην ίδρυυση και στην άρδευση. Σε γενικές γραμμές πάντως, τα έργα στην Κρήτη μόνο για τη διαχείριση του νερού σε μικρές και μεσαίες παρεμβάσεις από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ.